Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο B2B. Εδώ θα μαθαίνετε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο των επιχειρήσεων. Δεν θα είμαι μόνη μου, μαζί μου και η εκλεκτή συνάδελφος Ελένη Μπότα. Γεια σου Ελένη. Καλησπέρα Ειρήνη. Θα μαθαίνουμε λοιπόν μέσα από την εκπομπή όλες σας συμβαίνουν στον επιχειρηματικό κλάδο. Θα ενημερωνόμαστε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα ακούμε τους ανθρώπους της αγοράς, αλλά και θα καταγράφουμε τις επιπτώσεις που θα έχουμε σε εργαζόμενους, αλλά και καταναλωτές των ανατροπών που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Πάμε όμως να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Όλες οι εξελίξεις από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου κατεβαίνουν στην Αθήνα. Η επιστροφή της ΠΑΡ στην Ελλάδα. Πώς στοιχίζει να ανοίξετε ένα Μικέλ? Στο σφυρί το 10% της Αττικής Οδού από την Τράπεζα Πειραιός. Πλούσια η θεματολογία της σημερινής εκπομπής, πολλά τα θέματα που θα αναλύσουμε εδώ μαζί. Να ξεκινήσουμε όμως από τις τηλεπικοινωνίες, διότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχουν τελειώσει κιόλας. Θα δούμε και μελλοντικά πολλά πράγματα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το καθεστώς που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε, Ειρήνη, μια εξαγορά η οποία βρίσκεται, έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το πράσινο φως. Είναι η εξαγορά της ΣΥΤΑ από τη Vodafone. Έχουμε και μια επικείμενη πώληση η οποία είναι της Fortinet. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για την εταιρεία. Δύο φαίνονται οι επικρατέστεροι. Η Vodafone μαζί με την Wind, οι οποίοι έχουν καταθέσει. Είναι από το επικρατέστερο σενάριο αυτό. Είναι από έτσι? Το επικρατέστερο σενάριο. Για την εξαγορά της ΣΥΤΑ θεωρείται κλεισμένο το deal, αναμένουμε και το πράσινο φως από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αναμένεται να δοθεί το τέλος Μαΐου. Εκείνο που μένει τώρα είναι να δούμε τι θα γίνει με την Fortinet. Αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κλάδο, συρρυκνώνεται η αγορά, έχουμε λιγότερους παίκτες. Έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα για αυτό το λόγο, να τη δούμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε παλιά 6 παίκτες, το γνωρίζουμε αυτό. Εδώ στην κάρτα βλέπουμε τους 3 παίκτες, βλέπουμε ΟΤΕ, Vodafone, Wind και... με ερωτηματικά τη Fortinet, διότι δεν ξέρουμε πού θα πάει η Fortinet. Και όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας, θα υπενθυμίσουμε ότι στη Vodafone, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά Ελένη, έχει περάσει η ΣΥΤΑ και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε περάσει και η Hall. Οι παίκτες λοιπόν από 6 τείνουν τώρα να γίνουν 3. Πώς θα γίνουν? Και ενδεχομένως και 2,5, γιατί είναι δεδομένη η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Vodafone και Wind. Έχουν συστήσει από κοινού εταιρείες και γενικά πορεύονται μαζί. Οπότε πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να υπάρξει η σάρκα μία στο απότερο μέλλον. Έχουμε συρρήκνωση της αγοράς. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είπε ότι οδηγούμαστε σε ολιγοπόλιο στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό τώρα έχει, η συγκέντρωση της αγοράς έχει επιπτώσεις. Mm-hmm. Έχει επιπτώσεις τόσο στους καταναλωτές όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ελλάδα, Ειρήνη, έχει ακριβό ίντερνετ και οι τιμές αυξάνονται και παρόλο που και οι ταχύτητες είναι αργές. Άρα σαν να λέμε, Ελένη, ότι θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Αν θα πληρώσει περισσότερα, αν από την τσέπη του θα βγάλει περισσότερα χρήματα. Ο καταναλωτής θα την πληρώσει. Συνήθως όταν έχουμε ολιγοπόλιο και μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά, την πληρώνει ο καταναλωτής, οι τιμές αυξάνονται. Εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι η αγορά συρρυκνώνεται. Έχει χάσει από την αρχή της κρίσης, από το 2007, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών γύρω στο 1,5 δις τζίρο. Σημαίνει ότι έχει χαθεί 1,5 εταιρεία κινητής. Όλο αυτό το πράγμα, άρα η ελληνική αγορά δεν αντέχει πολλούς παίκτες. Λένε ότι 2,5 εταιρείες, και αυτές πολλές είναι για την ελληνική όταν αγορά. Όταν λέμε 2,5 εννοούμε ΟΤΕ και Vodafone μαζί με Wind. Ακριβώς. Κάποια μορφή συνεργασίας των δύο εταιριών. Ακριβώς αυτό λέμε, ότι δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω παίκτες. Είναι μικρή η αγορά. Βέβαια υπάρχει έντονος προβληματισμός, αφενός μεν είπαμε για τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις που δημιουργούνται στην αγορά, υπάρχει όμως και ένας προβληματισμός και για την τύχη των εργαζομένων. Mm-hmm. Έχει μειωθεί
Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες από το 2008 έχει μειωθεί πάνω από 40%. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις φέρνουν και περικοπή θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Αυτά είναι αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος είναι ένας από τους πλέον με μεγάλες εξελίξεις, οι οποίες αναμένονται και στο προσεχές διάστημα. Θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Έχουμε να δούμε αρκετά. Πάντως τώρα, στα τελευταία, να προσθέσουμε και την είσοδο της WIND στη συνδρομητική τηλεόραση. Είναι μια νέα υπηρεσία που προσφέρει πλέον η WIND, η WIND Vision. Είχαμε παρευρεθεί κιόλας και στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε και παρουσίασε το προϊόν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Ζαρκαλής. Βέβαια, πρέπει να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια εκεί της συνέντευξης τύπου, οι δημοσιογράφοι από κάτω έκαναν ερωτήσεις και ένας εκ των δημοσιογράφων αναφέρθηκε στο θέμα της Fortnite. Τι θα γίνει ακριβώς, αν δηλαδή περάσει η Fortnite στο σχήμα που και εσύ μας είπες, Ελένη, και ο πρόεδρος διευκρίνησε ότι η WIND έχει ξεκινήσει αυτή τη νέα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν τελικά η Fortnite καταλήξει τα χέρια της, βρεθεί σε αυτό το σχήμα Vodafone WIND, δεν θα καταργήσει σε καμία περίπτωση τη νέα της υπηρεσία. Πάντως εδώ, Ειρήνη, να πούμε ότι τίθεται και σοβαρό θέμα. Το άφησε και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο Νίκος Παπάς, ότι αν τελικά καταλήξει η Fortnite στην Vodafone WIND, δεν θα είναι εύκολο να εξασφαλίσει το πράσινο φως της ΕΤ. Mm-hmm. Θα υπάρχει θέμα συγκέντρωσης της αγοράς. Mm-hmm. Είναι και το κομμάτι αυτό της συνδρομητικής τηλεόρασης, να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο deal αυτό. Πάντως, από ό,τι λες εσύ, είπε ότι θα το διατηρήσει αυτό το κομμάτι. Θα το διατηρήσει αυτό το κομμάτι. Έχει επενδύσει πολλά, όπως θα δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί. Έχει επενδύσει η WIND σε αυτή τη νέα αγορά, την αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης. Πραγματικά, πλασάρει αυτή τη στιγμή στην αγορά ένα προϊόν τελευταίας τεχνολογίας, εξελιγμένο και ως προς τον εξοπλισμό του, αλλά και ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει. Θα δούμε όμως, γιατί λένε, όπως είπες και εσύ, είναι πολλές οι εξελίξεις που έχουμε. Πάμε εμείς να δούμε τη νέα υπηρεσία της WIND, WIND Vision, και επανερχόμαστε. Ήρθε η WIND Vision, ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση. Την είσοδό της στη συνδρομητική τηλεόραση ανακοίνωσε η WIND. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας WIND Vision παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νάσος Ζαρκαλής, ο οποίος μάλιστα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή για την εταιρεία, τονίζοντας παράλληλα τα μεγέθη της. Είμαστε 25 χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα, μετά από την είσοδό μας στην κινητή που ξεκινήσαμε, μετά την είσοδό μας στη σταθερή, κάνουμε την είσοδό μας σε μια τρίτη αγορά για εμάς, στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης. Και μάλιστα κάνουμε μια είσοδο που φιλοδοξούμε να αλλάξει αυτή την αγορά όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Είμαστε μια εταιρεία μισού δις ευρώ, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη, μια από τις 30 μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι που απασχολούμε πάνω από 1.000 εργαζόμενους κατευθείαν, απευθείας στην εταιρεία, και ένας αριθμός που αυξάνεται καθώς μεγαλώνουμε. Ήδη από το τέλος του 2015 μπήκαμε σε τροχιά ανάπτυξης, τότε που δεν είχε φανεί κανένα σημάδι σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Το 2016 και το 2017 ήταν δύο εξαιρετικά χρόνια για μας. Επιταχυνόμενης ανάπτυξης, πάνω από 7% αύξηση του τζίρου, πάνω από 20% αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Και βέβαια το 2018 έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι είναι μία ακόμη εξαιρετική χρονιά για μας. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα έχουμε επιταχυνόμενη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Η WIND Vision είναι ευρυζωνική και αποτελεί την πρώτη Android TV πλατφόρμα, γεγονός που προέκυψε από τη συνεργασία της εταιρείας με την Google. Σε επίπεδο περιεχομένου διαθέτει 60 συνδρομητικά κανάλια, όλα τα ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Nova Sports και πρόσβαση στο Netflix. Προσφέρει επίσης ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικού περιεχομένου από την τηλεόραση, το smartphone και το tablet όποτε και όπου θέλει ο χρήστης. Σχετικά με την εγκατάσταση, εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως δεν απαιτείται δορυφορικό πιάτο. Αυτό εδώ, που νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι ο πλέον μικρός, κομψός και εύχριστος εξοπλισμός της αγοράς.
Με καταπληκτικές δυνατότητες όμως. Με τετραπύρινο επεξεργαστή, με 4K ανάλυση με HDR. Συνδέεται στην τηλεόραση με ένα μόνο καλώδιο και μάλιστα επειδή έχει πρόσβαση στο Wi-Fi, δεν χρειάζεται απολύτως κανένα καλώδιο άλλο για να ξεκινήσει η συναρπαστική εμπειρία τηλεθέασης της Wind Vision. Η παρουσίαση της Wind Vision πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, όπως μας εξήγησε ο κύριος Τσαπρούνης, δεν έγινε τυχαία. Ο χώρος αυτός πραγματικά είναι υπέροχος. Βλέπουμε την θέα από πίσω που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αλλά έχει και ένα σημαντικό συμβολισμό. Όπως ξέρετε, εδώ ήταν το εργοστάσιο του Fix. Ο Fix για την περίοδό του, για τους τότε χρόνους, ήταν ο απόλυτος καινοτόμος Έλληνας επιχειρηματίας. Αυτό που είχε φτιάξει ήταν επαναστατικό για εκείνα τα χρόνια. Επομένως, θέλαμε να φέρουμε αυτόν τον συμβολισμό της επανάστασης, της καινοτομίας και στον χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η Wind Vision προσφέρεται σε όσους είναι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας ή ίντερνετ της εταιρείας και είναι διαθέσιμη μέσω δύο πακέτων, το Family Pack με 9,90 ευρώ το μήνα και το Full Pack με 24,90 ευρώ το μήνα. Σε νέα αγορά λοιπόν η Wind, Ελένη, πώς σου φάνηκε η νέα υπηρεσία? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι η τελευταία όμως εταιρεία που μπαίνει στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρώτα ήταν η Fortinet με την Nova. Ακολούθησε ότε. Είχαμε και τη Vodafone. Η μάχη στη συνδρομητική τηλεόραση, Ειρήνη, είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Είχαμε πρώτα την... πρώτος παίκτης στην αγορά ήταν η Nova. Έχει υποχωρήσει τώρα στη δεύτερη. Ποιος είναι ο πρώτος παίκτης? Είναι ο ότε. Ναι, είμαστε και γίνεται μάχη για τους συνδρομητές. Έχουμε πάνω από 500.000 συνδρομητές ΟΤΕ. Γίνεται μάχη και με την Nova. Είναι η μάχη των πακέτων, όπως λέω εγώ, διότι δεν αγοράζει κάποιος μόνο την τηλεόραση. Αγοράζει ένα πακέτο υπηρεσιών μαζί με την σταθερή, κινητή, κάποιο πρόγραμμα σταθερή. Προσπαθούν πάρα πολύ να δώσουν καλά πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο κόσμος δείχνει στροφή στην συνδρομητική τηλεόραση. Δεν υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα προγράμματα με τις τελευταίες εξελίξεις στα κανάλια, οπότε έχει στραφεί στην συνδρομητική τηλεόραση. Γίνεται μεγάλη μάχη για να αποκτήσουν καινούργιες παραγωγές, ρίχνονται πολλά χρήματα και είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Άρα και εκεί έχουμε εξελίξεις και είπαμε, θα δούμε τώρα και τι θα γίνει με την, με την Nova, που θα καταλήξει, ποια χέρια θα καταλήξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη εξέλιξη που περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα ταράξει τα νερά του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Εδώ είμαστε όμως, Ελένη, εδώ θα τα συζητάμε όλα. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να πάμε στο λιανεμπόριο, να κατέβουμε στο κέντρο της Αθήνας. Διότι εκεί είχαμε ένα νέο κατάστημα, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Μιλάω για το Leroy Merlin, πολύ πρωτότυπο. Δεν είχαμε δει ξανά τέτοιου είδους κατάστημα να ανοίγει στο κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρο, στη Βασιλίση Σοφίας, αν δεν κάνω Βασιλίση Σοφίας, λάθος. Εντυπωσιακό με την πρώτη ματιά. Εντυπωσιακό το κτίριο. Παραβρεθήκαμε στην παρουσίαση, τη δημοσιογραφική που έγινε του κτιρίου. Είναι ένα τριόροφο κτίριο, έχει 300 θέσεις στάθμευσης, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα από το Ιπποκράτιο. Μπορεί ο καταναλωτής να βρει τα πάντα όσα χρειάζεται. Μικρότερο βέβαια από την αυαρχίδα της Leroy Merlin που είναι το αεροδρόμιο, εκείνο είναι γύρω στα 9.000 τετραγωνικά, εδώ είμαστε γύρω στα 5.000 τετραγωνικά. Είναι το πρώτο εγχείρημα λοιπόν στο κέντρο. Κατέβηκε στο κέντρο και θέλει να ανοίξει και άλλα καταστήματα. Την ενδιαφέρει από ό,τι είπε η Leroy Merlin και στη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και στα Νότια και Δυτικά Προάστια. Στόχος είναι να ανοίξει 13 καταστήματα μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, 13 επιπλέον καταστήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί και το νέο κατάστημα της Leroy Merlin στο κέντρο της πόλης. Τρεις ορόφους και 300 θέσεις στάθμευσης περιλαμβάνει το νέο κατάστημα Leroy Merlin στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο καταλαμβάνει 5.300 τετραγωνικά μέτρα. Η δημιουργία του καταστήματος στο κέντρο της πόλης αποτελεί ένα εγχείρημα που για πρώτη φορά δοκιμάζεται στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κατάστημα άνοιξε στα πρότυπα του καταστήματος που διαθέτει ο γαλλικός όμιλος στο κέντρο του Παρισιού. Οι γαλλικές επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα
και απασχολούν περίπου 13.000 υπαλλήλους και οι οποίες παρέμειναν εδώ στην Ελλάδα παρά την κρίση, όπως συνέβη και με την Leroy Merlin, αλλά και γαλλικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, εξετάζουν και υλοποιούν επενδύσεις. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, δημιουργούνται 125 νέες θέσεις εργασίας. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, η Leroy Merlin, στην οποία μέτοχος μειοψηφίας είναι ο επιχειρηματίας Παύλος Φουρλής, σχεδιάζει να ανοίξει άλλα 13 καταστήματα. 2 νέα καταστήματα αναμένονται το 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι ο γαλλικός όμιλος Αντέος, στον οποίο ανήκει η Leroy Merlin, έχει 100.000 συνεργάτες, 1.200 καταστήματα σε 12 χώρες και κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την τρίτη παγκοσμίως στην αγορά της βελτίωσης της κατοικίας. Όπως έγινε γνωστό, η Leroy Merlin έκλεισε το 2017 με τζίρο 132 εκατομμύρια ευρώ και ανάπτυξη 18,3% στην ελληνική αγορά. Η αλυσίδα εκτιμά πως θα καταγράψει άνοδο περί το 15,7% και φέτος, ενώ το μερίδιο αγοράς ανέρχεται στο 10%. Αυτό είναι λοιπόν το νέο Leroy Merlin στο κέντρο. Περιμένουμε όμως κι άλλα, γιατί όπως φαίνεται οι λιανέμποροι ψηφίζουν πλέον κέντρο της Αθήνας για τα καταστήματά τους και δεν μιλάμε πια για μικρά καταστήματα, μιλάμε για μεγάλα καταστήματα, για IKEA, για Public, για Outlet. Τι λέει το ρεπορτάζ, Ελένη? Ειρήνη, έχουμε επιστροφή στο κέντρο των λιανεμπόρων. Επιστρέφουν γιατί και ο τουρισμός έχει ευνοήσει το κομμάτι αυτό, η άνοδος του τουρισμού, και υπάρχουν και αρκετά ξενίκια στα καταστήματα. Η κρίση τα άφησε... ξενίκες, τα βρήκανε, υπάρχουν ποιοτικοί χώροι, πέσανε και οι τιμές, υποχωρήσανε πάρα πολύ τα ενίκια, οπότε επιστρέφουν στο κέντρο. Ετοιμάζονται πολλές επενδύσεις. Μία από αυτή είναι και το Χαραγκιόνι, το Capital, ο οποίο ετοιμάζεται να γίνει το πρώτο outlet εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε εκτός της Αθήνας. Στις παρυφές του ακριβώς, για να βρούμε κάποιο outlet. Τώρα όμως θα μπορούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στο κέντρο της πόλης. Πού ακριβώς θα είναι αυτό? Αυτό βρίσκεται Ιουλιανού και 3 Σεπτεμβρίου. Κέντρο. Βρίσκεται τώρα το Μουσείο Αυτοκινήτου. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες με αλυσίδες για εμπόρευμα, με 50 τουλάχιστον αλυσίδες. Θα δρομολογείται και η κατασκευή του, σύντομα και αυτό θα το έχουμε. Έχουμε επίσης και το IKEA που σχεδιάζει να προχωρήσει και αυτό σε ένα κατάστημα στο κέντρο. Αναζητείται ο χώρος. Το επόμενο διάστημα και εκεί θα δούμε να γίνεται μια μεγάλη επένδυση. Ξέρουμε περίπου πού θα τοποθετηθεί, διότι θέλει και πολύ χώρο το IKEA. Θέλει, αλλά τελικά είδαμε, Ειρήνη, ότι και το Leroy Merlin ήθελε πολύ χώρο. Τα κατάφερε όμως. Ήταν το κτίριο, ένα στοιχειωμένο κτίριο της Δάκων που ήθελε τότε να γίνει πολυκινηματογράφη, αλλά τελικά δεν προχώρησε η επένδυση, έμεινε το κτίριο, το νίκησε η Leroy Merlin. Υπάρχουν κενά κτίρια και στη Σταδίου, υπάρχουν κενή ιστορικά κτίρια, κενά. Υπάρχουν κτίρια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έτσι μεγάλες επενδύσεις. Θα δούμε όμως, αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα έχει ενδιαφέρον το IKEA στο κέντρο της πόλης. Ναι, και εκεί θα φέρει επίσης μια αναστάτωση και μια κινητικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και άλλα βέβαια. Έχουμε και άνοιξη και καινούριο Public στο Κολωνάκι. Εντάξει, αυτό πάντα απαιτεί λιγότερα τετραγωνικά. Δεν είναι στο επίπεδο του IKEA και του Leroy. Όχι, αλλά παρόλα αυτά είναι και αυτό μια καινούργια επένδυση. Τα τζάμπο να ζητούν εδώ και καιρό. Γιατί είχαμε το Μουστάκα που άνοιξε στο Μοναστηράκι εδώ και κάποια χρόνια. Και τα τζάμπο να ζητούσαν προκειμένου να έχουν παρουσία στο κέντρο. Μπορεί να είναι η μοναδική περιοχή που δεν έχουν παρουσία τα τζάμπο. Έχω αυτή την αίσθηση. Στο κέντρο. Σε όλες τις άλλες περιοχές σίγουρα έχουν παρουσία. Στο κέντρο δεν έχουν. Στο κέντρο δεν έχουν, γι' αυτό και αναζητούν. Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι πρόσφατα έγινε και μια έρευνα από την ΕΣΕ και είπε ότι έχουν υποχωρήσει αρκετά τα ξενίκια στα καταστήματα του κέντρου. Κολωνάκι παρατηρείται μια κινητικότητα στα Εξάρχεια και στα Πατήσια. Οπότε... Εκεί που έχουμε και τα ιστορικά κτίρια. Ακριβώς. Οπότε θα δούμε ότι θα έχουμε μια... Έχουμε ήδη καταγράφεται μια ανάκαμψη των εμπορικών χώρων. Θα δούμε καινούργιες επενδύσεις. Και μην ξεχνάμε ότι μια επένδυση φέρνει
Και άλλες επενδύσεις. Και άλλες επενδύσεις. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο το κατάστημα, το IKEA, το Public, τα Jumbo που θα ανοίξουν. Είναι και γύρω από αυτά τα καταστήματα. Κινητοποιεί και τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς. Πώς θα κινηθεί η υπόλοιπη αγορά. Διότι είχαμε δει την αγορά τα τελευταία χρόνια λίγο πεσμένη. Ακόμα και στην Ερμού, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας να έχει πέσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα η αγορά μετά από την άφιξη αυτών των παικτών. Μην ξεχνάμε ότι και τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είναι ενθαρρυντικά. Θεωρούν ότι θα υπάρχει ανάκαμψη της ζήτησης, βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της κατανάλωσης. Οπότε η περίοδος είναι ευνοϊκή για νέες επενδύσεις και ανοίγματα των μεγάλων παικτών της αγοράς. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο, Ελένη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πολλά και διάφορα τα θέματα που θα πούμε εδώ. Από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα είναι το πόσο στοιχίζει να ανοίξετε ένα κατάστημα Μικέλ. Δεν θα το πούμε τώρα, σε λίγο. Πρώτα θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, Ελένη, να δούμε τι γίνεται εκεί, διότι έχουμε, δεν μπορώ να πω, μία νέα είσοδο, γιατί τα Σπαρ τα γνωρίζαμε τα σούπερ μάρκετ παλιότερα. Υπήρχαν στην Ελλάδα, όμως αποχώρησαν. Είχαν τη συνεργασία με το Βερόπουλο. Τελικά όμως αποχώρησαν, διότι θυμόμαστε όλοι τι είχε συμβεί τότε με τον Βερόπουλο. Από το 1969 είναι η συνεργασία του Βερόπουλου με τα ΣΠΑΡ. Τερματίστηκε όμως το 2015, γιατί γνωστά τα προβλήματα του Βερόπουλου, εξαγοράστηκε από τα My Market, οπότε τερματίστηκε και η συνεργασία. Mm-hmm. Τα ΣΠΑΡ όμως θέλανε να παραμείνουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό και αναζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό συνεργασίες και πώς θα μπορούσαν να παραμείνουν στην ελληνική αγορά. Τελικά φαίνεται ότι το κατάφεραν. Έχουμε είσοδο εντός εισαγωγικών της ΣΠΑΡ πάλι και επανάκαμψη στην ελληνική αγορά των ΣΠΑΡ. Με τα σούπερ μάρκετ αστέρας. Με τα σούπερ μάρκετ αστέρας, ακριβώς. Η ΣΠΑΡ στην Ελλάδα. Πάμε να θυμηθούμε και να θυμηθείτε και εσείς ποια ήταν η ΣΠΑΡ και επανερχόμαστε. Δυναμική επιστροφή στην ελληνική αγορά κάνει η ΣΠΑΡ Ελλάς. Στόχος της είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να αναπτύξει περισσότερα από 350 καταστήματα σε ολόκληρη την επικράτεια. Ποια είναι όμως η ΣΠΑΡ International, η Ολλανδική πολυεθνική που εδρεύει στο Άμστερνταμ και μετρά 86 χρόνια παρουσία στο χώρο, διατηρεί σήμερα περισσότερα από 12.500 καταστήματα σε 44 χώρες, εξυπηρετώντας τουλάχιστον 13 εκατομμύρια καταναλωτές ημερησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 33,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι άγνωστη. Εισήλθε στην εγχώρια αγορά το 1969 μέσω της αλυσίδας Βερόπουλος. Το ανταγωνιστικό ωστόσο περιβάλλον της χώρας, όπως αναφέρει και η ΣΠΑΡ στην ιστοσελίδα της, οδήγησε την οικογένεια του Βερόπουλου στην απόφαση να πουλήσει την επιχείρησή της το πρώτο τρίμηνο του 2016 για κατ' επέκταση να λήξει τη μεταξύ του συνεργασία. Νέο συνεργάτης της ΣΠΑΡ στην Ελλάδα είναι τώρα ο όμιλος σούπερ μάρκετ Αστέρας, ο οποίος σταδιακά σε 3 χρόνια θα επανατοποθετήσει στην αγορά το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου των 200 καταστημάτων του ΟΣΠΑΡ. Εντός του 2018 θα ανοίξουν στην Ελλάδα 80 συνολικά καταστήματα. Στα σχέδια της ΣΠΑΡ είναι επίσης και η λειτουργία νέων ιδιόκτητων καταστημάτων. Λοιπόν, αυτή ήταν η ΣΠΑΡ που τώρα επιστρέφει μαζί με τον Αστέρα, με τον όμιλο σούπερ μάρκετ Αστέρας, αριθμοί 220 μέλη. Φιλόδοξο το σχέδιο της ΣΠΑΡ και του Αστέρα. Φιλόδοξο αρκετά. Έχει στόχο τα 80 καταστήματα μέχρι το 2018 σε βάθος τετραετίας τα 350 καταστήματα. Θα φιλοξενεί 1.400 είδη ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί αναμένεται να ποντάρει πολύ. Ναι. Εκεί ποντάρει, αλήθεια είναι. Μας το είπε και ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου που φιλοξενήσαμε εδώ στο SBC, ο κύριος Καράμπελας, ότι θα έχει πάρα πολλές συνεργασίες και γενικά στα ράφια του καταναλωτές θα βρίσκουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ναι, φιλόδοξο βέβαια το σχέδιο σε μια αγορά η οποία ήδη έχει ισχυρούς παίκτες. Έχουμε την συγχώνευση, την εξαγορά του Μαρινόπουλου από το Σκλαβενίτη, έχουμε τον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο, έχουμε τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς, τα Λίδλ, τη Μασούτη κλπ. Δυνατοί παίκτες. Η κατανάλωση βέβαια μειώνεται και εκεί είναι, και γίνεται η μάχη για τον τζίρο. Οι προσφορές κορυφώνονται στο σούπερ μάρκετ, στόχος να κερδίσουμε τον καταναλωτή, να τον φέρουμε στο δικό μας ράφι.
Δεν ξέρω, τελικά εκφράζονται και επιφυλάξεις, κατά πόσο το εγχείρημα αυτό θα ευωδώσει. Ήδη βλέπουμε ότι γιατί θα υπάρξουν και άλλες ενδεχομένως εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των σούπερ. Θα έχει εξελίξεις και ο συγκεκριμένος θα κλάδος. Θα έχει αρκετά, είναι. Γιατί και εκεί δεν χωράει τόσες πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ελένη, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Καράμπελας εδώ στο SBC και να γυρίσουμε να τα σχολιάσουμε όλα. Ωραία. Ποιο είναι το σχέδιο της Σπαρ-Ελλάς και πού στοχεύει? Το σχέδιο της Σπαρ-Ελλάς μπορώ να πω ότι είναι φιλόδοξο, με την έννοια πια ότι ξεκινάμε μεν δειλά στην αρχή, σιγά σιγά και λογικό είναι αυτό, να ανοίγουμε καταστήματα, με σκοπό να φτάσουμε μετά από 4 χρόνια να έχουμε 330 καταστήματα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σχέδιο. Το τέστιν σημαίνει αυτό ότι υπολογίζουμε να μεταφράζεται σε ένα τζίρο περίπου 1,2 δις ευρώ. Πόσα καταστήματα έχουν ανοίξει ως αυτή τη στιγμή και πόσα θα ανοίξουν μέχρι το 2018? 3 στην Κρήτη και 1 στη Σκιάθο. 4 λοιπόν είναι έτοιμα. Μέχρι τέλος του μήνα ευελπιστούμε να έχουμε 10. 30 Ιουνίου ο στόχος είναι να έχουμε 30 και τέλος του 2018 να έχουμε 80. Ποια η μορφή αυτής της συνεργασίας, διότι όπως μου είπατε και εσείς, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε εξαγορά των σούπερ μάρκετ Αστέρας από την Σπαρ Ελλάς. Το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα της ΣΠΑΡ, όπου υπάρχει, σε όποια χώρα υπάρχει, είναι ο συνεταιρισμός. Η ΣΠΑΡ, η International, δεν έχει δικά της καταστήματα. Πάντοτε συνεργάζεται, όπως και με εμάς. Δεν μιλάμε για εξαγορά. Μιλάμε λοιπόν για μια εταιρεία που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, που είναι η ΣΠΑΡ Ελλάς, η οποία απαρτίζεται από τρεις μετόχους. Ο ένας είναι ο Αστέρας, ο άλλος είναι η ΣΠΑΡ International, και ο άλλος μέτοχος είναι μια εταιρεία ελληνική, επίσης, που και οι τρεις μαζί δημιουργήσαν τη Σπαρ Ελλάς. Η Σπαρ Ελλάς, λοιπόν, συνεργάστηκε κατά αποδεκτικότητα με μετοχικά με τον Αστέρα, γιατί οφείλω εδώ να πω και κάτι μετά, και δημιουργούν καταρχήν καταστήματα μέσα από τον Αστέρα. Ποια είναι η επενδυτική συμφωνία που έχετε συνάψει εσείς ως σούπερ μάρκετ Αστέρας με την Σπαρ Ελλάς? Το επενδυτικό πλάνο είναι πολύ μικρό για την ώρα, γιατί μεταφέρεται η επένδυση της αλλαγής στο κάθε μέλος του Αστέρα που κάνει αυτή τη μικρή ή μεγάλη επένδυση αναλόγως της ανάγκης που έχει το κατάστημα, προκειμένου να γίνει ΣΠΑΡ. Η ΣΠΑΡ Ελλάς έχει μια υποχρέωση ετήσιας συνδρομής στη ΣΠΑΡ International. Αυτό είναι κατανοητό. Ύψους περίπου 200.000 ευρώ. Λογικό είναι, γιατί καμία εταιρεία στον κόσμο δεν προσφέρει τις υπηρεσίες χωρίς να πληρωθεί. Έτσι. Και επίσης εννοείται ότι η Spar International από τα προϊόντα τα οποία θα πουλάει στη Spar Ελλάς θα έχει κάποιο κέρδος. Μία λοιπόν επιχείρηση σήμερα μεσαιομικρού μεγέθους, όπως είναι οι δικές μας επιχειρήσεις, τα μέλη μας δηλαδή, δεν μπορεί να δουλεύει με κερδοφορία και να βλέπει φως στο τούνελ μεικτή κερδοφορία κάτω από 30%. Μεικτή, ξαναλέω έτσι. Όταν το λειτουργικό κόστος ξεπερνάει το 20% και πολλές φορές κατά πολύ. Τώρα βέβαια, η μαμά εταιρεία, η ΣΠΑΡ δηλαδή, τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να συνδυάσει το τεπνό με το ωφέλιμο, δηλαδή να κατεβάσει όσο γίνεται το κόστος το λειτουργικό, για να μπορεί κατεβαίνοντας το μικρό κόστος να αποδίδει και να αποφέρει, να το πω καλύτερα, στον ιδιοκτήτη μια κερδοφορία τέτοια να μπορεί να ζει. Γιατί όσο και η κερδοφορία υψηλή να έχει, μεικτή πάντα, όταν ανεβαίνει και το λειτουργικό, πάντα το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το επιδιωκόμενο. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Σπαρ Ελλάς, διότι εισέρχεται σε μια αγορά με πάρα πολύ δυνατούς παίκτες? Έχουμε Βασιλόπουλο, έχουμε Σκλαβενίτη, έχουμε και Λίτλ. Ένα λοιπόν είναι η αναγνωρισιμότητα. Σημαντικό. Ξαναλέω, για μας που είναι κάτι καινούριο. Δεύτερο, όπως είπα προηγουμένως, η εικόνα του καταστήματος. Είναι σημαντικό διότι οι Ολλανδοί, η Σπαρ, επειδή δεν είναι Ολλανδοί, είναι σε 47 χώρες η εταιρεία, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα φρέσκα προϊόντα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό το λόγο, μελλοντικά θα δούμε και πάρα πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες που θα φαίνονται μέσα στο κατάστημα. Παραδείγματος χάρη με παραγωγούς τοπικούς από τα διάφορα σημεία της Ελλάδας. Δεν το κάνουν άλλοι? Το κάνουν. Εμείς θα το κάνουμε πολύ πιο έντονα. Με αποκλειστικότητες και με ειδικές παραγγελίες. Τρίτο, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι πολύ δυνατά. Ο συνδυασμός ποιότητας, εικόνας, τιμής, είναι πολύ δυνατό χαρακτηριστικό.
Πολλά και ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε ο κύριος Καράμπελα σχετικά με την συγκεκριμένη συνεργασία. Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω, είπε για ποιο λόγο προχώρησε στη συνεργασία? Αυτό που μου είπε ο κύριος Καράμπελας είναι ότι θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν κάτι. Η χρονική στιγμή απαιτούσε μία διαφορετική κίνηση. Διότι αυτό που είπε και ο ίδιος στο βίντεο και λέμε και εμείς και όλοι οι άνθρωποι της αγοράς είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε θέλησε να κάνει αυτή τη συνεργασία με την ΣΠΑΡ, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να πάει καλύτερα στην αγορά. Δεν μίλησε για θέμα επιβίωσης, αλλά μίλησε για μια καλύτερη πορεία. Άρα οι ισχύς ενδιανώσια, εξαγορές, συγχωνεύσεις είναι και στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Όπως στις τηλεπικοινωνίες. Όπως στις τηλεπικοινωνίες. Δεν, η ελληνική αγορά, είπαμε, είναι μικρή, συρρυκνώνεται, δεν αντέχει πολλούς παίκτες, μικρότερα, λιγότεροι παίκτες, ισχυρότερα σχήματα. Και το λιανεμπόριο επίσης είναι ένας κλάδος ο οποίος και εκεί η ζήτηση μειώνεται συνεχώς. Mm-hmm. Οπότε απαιτεί συνενώσεις και εξαγορές. Έχουμε εξελίξεις πολλές. Θα δούμε και άλλα βέβαια στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Αυτό, ειδικά στα σούπερ μάρκετ θα δούμε και εδώ αρκετές. Λοιπόν, πάμε για ένα καφέ. Πάμε για ένα καφέ. Πού να πάμε? Να πάμε στα Μικέλ. Πάμε στα Μικέλ, λοιπόν. Εδώ αλλαγές και εδώ. Εταιρεία Φαινόμενο, αλλαγές όμως και στην εταιρεία Φαινόμενο. Εταιρεία η οποία ξεκίνησε από τη Λάρισα. Τότε ήταν είχε γίνει χαμός. Ραγδαία η ανάπτυξη της αλυσίδας τα τελευταία χρόνια. Παντού άνοιγαν Μικέλ σε κάθε σημείο. Σε κάθε γωνία το βλέπαμε και εμείς ως απλικά καταναλωτές. Σε κάθε πολλά γειτονιά υπήρχε και ένα Μικέλ. Πάρα πολλά. Όμως δείχνει σημάδια κορισμού. Και μάλιστα τα τελευταία στοιχεία, τα οικονομικά, δείχνουν ότι έχει μονοψήφια άνοδο του τζίρου της. Mm-hmm. Που παλιότερα είχαμε διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό δείχνει κορισμό. Mm-hmm. Αυτό έχει επηρεάσει λοιπόν και τις τιμές που θέλει ένας καταναλωτής για να ανοίξει ένα Μικέλ. Μην τα πεις όλα. Δεν τα λέω. Μην τα πεις. Έχουν μειωθεί οι τιμές. Πες μόνο αυτό. Έχουν μειωθεί οι τιμές. Έχουν μειωθεί οι τιμές αισθητά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να το δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Από 80 έως 142.000 ευρώ κυμαίνεται σήμερα το κόστος για να ανοίξεις το δικό σου Μικέλ. Οι συγκεκριμένες τιμές είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η αλυσίδα ξεκίνησε την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά. Η μείωση στις τιμές για το άνοιγμα ενός καταστήματος Μικέλ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντισταθμίσουν κάποια προβλήματα που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην αλυσίδα, τόσο με τους franchises του δικτύου της, όσο και με την πτώση της ζήτησης λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων καταναλωτών. Τα Μικέλ διαθέτουν τρεις διαφορετικούς τύπους καταστημάτων: τα dine-in, τα spot και την καντίνα. Τα λεγόμενα dine-in διαθέτουν σαλόνι και στην ουσία πρόκειται για κανονική καφετέρια όπου μπορεί ο πελάτης να απολαύσει το ρόφημά του. Ένα κατάστημα dine-in μπορεί να διαθέτει επίσης και την υπηρεσία take-away ενώ μπορεί να διαθέτει και υπηρεσία delivery. Ο συγκεκριμένος τύπος καταστήματος είναι και ο πιο ακριβός. Για τουλάχιστον 120 τετραγωνικά μέτρα το κόστος ανέρχεται στις 142.500 ευρώ. Τα καταστήματα spot δραστηριοποιούνται με μεικτό σχήμα, δηλαδή διαθέτουν σαλόνι, είναι ωστόσο self-service. Και εδώ υπάρχει υπηρεσία delivery. Για τουλάχιστον 50 τετραγωνικά μέτρα το κόστος ανέρχεται στα 90.000 ευρώ. Τέλος, ο πρωτότυπος και πιο νέος τύπος καταστημάτων είναι η καντίνα, η οποία λειτουργεί ως take-away. Υπάρχει και η δυνατότητα ο πελάτης να απολαύσει το ρόφημά του σε ξύλινους πάγκους επιτόπου στο κατάστημα. Πρόκειται για τη φθηνότερη επένδυση Μικέλ με το κόστος να ανέρχεται στα 80.000 ευρώ. Τα Μικέλ ξεκίνησαν από ένα κατάστημα στη Λάρισα και σήμερα αριθμούν ένα δίκτυο 169 καταστημάτων. Οι πωλήσεις της αλυσίδας το 2016 παρουσίασαν αύξηση 8% σε σχέση με το 2015. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, ήταν μονοψήφια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καταστήματα Μικέλ υπάρχουν και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Κύπρο, Ντουμπάι και Λονδίνο. Επόμενη σταθμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, πέσανε οι τιμές στα Μικέλ, έτσι. Ο ανταγωνισμός τις έριξε. Εγώ αυτό βλέπω, Ελένη. Πολλές αλυσίδες, Ειρήνη. Είναι λογικό να πέσουν οι τιμές. Κάθε γωνιά έχουμε και από μία αλυσίδα. Και καινούργιες έχουν εμφανιστεί και άλλες παλιότερες με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Λογικό είναι, έχει φτάσει και σε έναν κορισμό οι επενδύσεις σε καφέ. Οι Έλληνες επενδύουν σε καφέ και σουβλάκι. Είναι δύο τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Οπότε είναι λογικό, έχουμε φτάσει 169 καταστήματα. Γι' αυτό και λόγω του κορεσμού της ελληνικής αγοράς, τα Μικέλ προχώρησαν στις καντίνες, αυτό το καινούριο project.
που είναι το πιο οικονομικό. Ακριβώς, είναι το πιο. 80 χιλιάρικα, όπως μπράβο, μπράβο, ναι. Είναι ακριβώς το πιο οικονομικό για αυτούς που θέλουν μικρότερο χρήματα. Πόσο στήχιζε παλιότερα να ανοίξουμε. Ειρήνη, έφτανε μέχρι και 300.000 για κανονικό κατάστημα. Το στάνταρ ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον είναι διατεθειμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να επενδύσουν 300.000 ευρώ σε ένα κατάστημα Μικέλ και με όλο αυτόν τον ανταγωνισμό, τον οποίο υπάρχει από τις υπόλοιπες αλυσίδες. Η επενδύει λοιπόν, λόγω και του κορεσμού είπαμε της ελληνικής αγοράς, επενδύει σε Κύπρο, Ντουμπάι και Λονδίνο. Έχει επενδύσει μέχρι τώρα και στο εξωτερικό ετοιμάζεται και σε άλλες χώρες να κάνει να ανοίξει καινούργια καταστήματα. Είναι μάλιστα, το επόμενο. Θα τα δούμε και αυτά εδώ στο B2B. Πάμε να αλλάξουμε όμως τώρα κλάδο, να πάμε στον κλάδο των κατασκευών. Να δούμε τι συμβαίνει με την Αττική Οδό και να πάω στο μήνα Σεπτέμβριο. Είναι ο κρίσιμος μήνας, λένε από ό,τι φαίνεται. Είναι ο κρίσιμος μήνας, Ειρήνη. Είναι η Αττική Οδός, λοιπόν, η οποία βγάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο σφυρί το 10%. Γίνονται συζητήσεις με τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι έχουν και το δικαίωμα να αγοράσουν πρώτοι. Mm-hmm. Έχουν το δικαίωμα της πρώτης άρνησης. Σε περίπτωση που εκείνοι δεν το κάνουν δεκτό, δεν θελήσουν να συμμετάσχουν, να το αγοράσουν, τότε θα πάει σε άλλους υποψήφιους κατασκευαστικούς ομίλους ή όποιος άλλος ενδιαφέρεται να μπει στο κομμάτι της Αττικής Οδού. Είναι μικρό όμως το χρονικό διάστημα που έχουν, διότι σε 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει στο ακριβώς δημόσιο. Ακριβώς όπως το λες, το 2024 το έργο επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο. Γι' αυτό και υπάρχει ένας προβληματισμός στο τι θα κάνουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, που είναι ο Ελάκτορας, η JNP Avax και η ETF. Ο Ελάκτορας είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος με ένα ποσοστό 60%. Αν τελικά το ποσοστό, το τίμημα το οποίο θα βγει το 10% της Αττικής Οδού είναι προς συμφέρον και μπορεί να γίνει απόσβεση για να το αγοράσουν. Και αυτός ο κλάδος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και εδώ πολλές εξελίξεις που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε πολλές εξελίξεις. Είναι ένας κλάδος, έχουμε και τις επεκτάσεις τις οποίες ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπράτηση, τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, η οποία θα φτάσει μέχρι και το Λαύριο. Και εκεί θα γίνει με τη μέθοδο της παραχώρησης και εκεί θα έχουμε διαγωνισμούς, θα έχουμε εκμετάλλευση. Ή κάποια στιγμή οι μέτοχοι της Αττικής Οδού είχαν προτείνει αυτοί να κατασκευάσουν τις επεκτάσεις και να παραταθεί ο χρόνος εκμετάλλευσης του οδικού άξονα. Όλα αυτά θέλουμε να τα δούμε, το τι θα γίνει και πού θα καταλήξει και ποιο μοντέλο θα βρει η Υπουργείο μαζί με κατασκευαστές. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε και μαζί, Ελένη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν για την πρώτη εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι σε μια εβδομάδα, έτσι. Θα τα πούμε πάλι σε μια εβδομάδα. Εδώ στο SBC, μείνετε, ακολουθεί το Business News. Γεια σας. Γεια σας. Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ανακοίνωσε ο Όμιλος Μυτιλινέως για το πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 37,3 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 10,3%. Αντίστοιχα, τα κέρδη αναμετοχή ανήλθαν σε 0,28 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Μυτιλινέως άγγιξε τα 360,7 εκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένος κατά 10%. Ξεκινά ο διαγωνισμός για την πώληση του Ερίκου Ντινάν. Η Τράπεζα Πειραιώς, από την οποία γίνεται η πώληση, έχει επιλέξει ως σύμβουλό της την PricewaterhouseCoopers Ελλάδος. Σκοπός της τράπεζας είναι να εισπράξει τουλάχιστον τα 116 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει για την απόκτησή του το 2014. Τότε το κτίριο και ο εξοπλισμός είχαν περάσει στην τράπεζα μέσω πληστηριασμού, ενώ μέρος του τιμήματος είχε δοθεί για εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο και τους εργαζομένους. Στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία Lariplast έναντι 5,4 εκατομμυρίων ευρώ απέκτησε η Deka Investments, αποκλειστικός διαχειριστής του Fund Diorama, ολοκληρώνοντας έτσι την 7η επένδυσή της. Η Lariplast, η οποία ιδρύθηκε το 1969, παράγει πλαστικά ποτήρια και πόματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατανάλωση κρύων και ζεστών ροφημάτων. Διαθέτει 2 παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Λάρισα και στην Βορειοανατολική Γαλλία, ενώ εξάγει σε 20 χώρες, με περισσότερο από το 70% των πωλήσεων να είναι εκτός Ελλάδος. Στα κέρδη επέστρεψε το 2017 η Creta Farms. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημιών 3,9 εκατομμυρίων το 2016. Οι πωλήσεις κινήθηκαν ανωδικά και διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα στα 107,6 εκατομμύρια.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα η Κρέτα Φάρμς εισήλθε στην αγορά του γύρου, έναν τομέα με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.